Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. 45 χρόνια συμπληρώθηκαν από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Σε εγκάρδιο και συνενετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η δεξίωση που παρέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, με την ευκαιρία της 45ης επετείου αποκατάστασης Δημοκρατίας στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου. Με την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο τιμήθηκε η 45η επέτειος της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Σε γνωρίζω από την όψη που με πιο μετράει τη γη. Στην επετειακή εκδήλωση παρευρέθηκε σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κώστας Τασούλας, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φόφη Γεννηματά, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης, η ηγεσία των ένοπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, αρκετή αντιστασιακή του αντιδικτατορικού αγώνα και συγγενείς αποθανών των αντιστασιακών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στη δήλωσή του απίφθινε μήνυμα αραγούς ενότητας σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση της δημοκρατίας και των εθνικών μας θεμάτων. Ταυτοχρόνως σημείωσε ότι τιμούμε τους νεκρούς που έπεσαν αγωνιζόμενοι για την υπεράσπιση της δημοκρατίας καθώς και όλους τους αγωνιστές του αντιστασιακού αγώνα που δεν είναι πια μαζί μας. Αγωνιστές τους οποίους επάξια εκπροσωπούν οι παρόντες αντιστασιακοί ενσαρκώνοντας τη ζωντανή μνήμη της εποχής εκείνης. Τιμούμε, όπως ταιριάζει στην περίσταση, και με τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις του τόπου ενωμένες, την εμβληματική επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, την 24η Ιουλίου του 1974. Και μέσα από αυτή την αραγή ενότητα, διατρανώνουμε την απόφασή μας να υπερασπιζόμαστε πάντοτε και δίχως υποχωρήσεις, έναντι πάντων, τη δημοκρατία μας όκος περτύχεως. Ταυτοχρόνως τιμούμε τη μνήμη εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους στο βωμό της δημοκρατίας. Τιμούμε τους αγωνιστές της αντίστασης που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας γιατί έφυγαν από τη ζωή. Αγωνιστές τους οποίους εκπροσωπούν επάξια σήμερα εδώ οι αντιστασιακοί οι οποίοι ενσαρκώνουν την ζωντανή μνήμη της εποχής εκείνης. Ταυτοχρόνως όμως φέτος είμαστε υπερήφανοι για έναν άλλο ακόμη λόγο σε ό,τι αφορά το καθήκον υπεράσπισης της δημοκρατίας από τη δική μας πλευρά. Ως απόγονοι εκείνων οι οποίοι την εγκαθίδρυσαν και την υπερασπίστηκαν. Συνεχίζοντας και προεκτείνοντας την παράδοση εμπέδωση της δημοκρατίας από το 1974 ως σήμερα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι η Γαλλίδα που κατηγορείται ότι δολοφόνησε με ένα ψαλίδι τον φίλο της σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχοντας στο πλευρό της μία διερμηνέα και έναν δικηγόρο που της όρισε η πολιτεία, πέρασε το κατόφλι στις 2.30 το μεσημέρι για να απολογηθεί για τη δολοφονία του 56χρονου Γάλλου με τον οποίο έκανε διακοπές σε ψαροχώρη του Ηρακλείου. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται η 44χρονη Γαλλομαροκινή, κατηγορούμενη για την ανθρωποκτονία του 57χρονου Γάλλου κατά την διάρκεια των κοινών τους διακοπών στον Τσούτσουρα. Η 44χρονη οδηγήθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της 5ης, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, κατηγορούμενη για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση εις βάρος του συντρόφου της. Χθες Τετάρτη η ίδια οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος της άσκησε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, όμως καθότι δεν είχε συνήγορο υπεράσπισης, βρέθηκε εκ νέου σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο, προκειμένου να απολογηθεί παρουσία δικηγόρου που της ορίστηκε. Η ίδια πέρασε την πόρτα του γραφείου του ανακριτή περίπου στις 2.30 το μεσημέρι, με την απολογία της να αναμένονται πολύ ωραία, καθώς εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του 57χρονου, εμένοντας τον ισχυρισμό της πως ο σύντροφός της αυτοτραυματίστηκε, τον οποίο ωστόσο είχε απορρίψει η ιατροδικαστική εξέταση. Σε ό,τι αφορά το εργαλείο που προκλήθηκε ο θάνατος του 57χρονου, εντόπισαν στο μπάνιο του δωματίου που διέμενε το ζευγάρι, μέσα στο δοχείο απορριμμάτων ένα μικρό ψαλίδι, το οποίο ήταν τυλιγμένο με χαρτιά και εμφανώς ματωμένο, ταυτίζοντάς το με το εργαλείο το οποίο επέφερε τα τραύματα στον 57χρονο Γάλλο τουρίστα. Μαζί ήταν, από ό,τι έμαθα ήταν μαζί, τώρα είναι ζευγάρι, δεν είναι, δεν ξέρω. Κάπου θα τρώγανε, θα πίνανε οι άνθρωποι και επειδή αυτοί συνήθως όταν πιούνε πίνουν πολύ, λογικά παραφέρθηκε. Μετά εξέφυγε, το
το οποίο θα μπορούσε να ζήσει σε οποιοδήποτε σπίτι και στις καλύτερες οικογένειες. Το έγκλημα στην τουριστική περιοχή του Τσούτσουρα έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς όπως αναφέρουν κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής, πρόκειται για ένα ήσυχο τουριστικό θέρετρο που κάνουν διακοπές οικογένειες. Και ο γεγονός το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε περιοχή, όχι μόνο στην Κρήτη, ανά τον κόσμο. Το ζευγάρι επί μέρες ενοχλούσε με τη συμπεριφορά τους, καθώς έπιναν και έκαναν φασαρία. Αυτά γίνονται ανά τον κόσμο, ανά την Ελλάδα, ανά την Κρήτη, δεν είναι κάτι. Και σας λέω, γενικά είμαστε ένα ήσυχο ψαροχώρι που προσπαθούμε να έρθει κόσμος και να το πει και να στείλει κι άλλο κόσμο. Πάντως, κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής εξέτασης, στον άτυχο 57χρονο εντοπίστηκαν χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος και τον λαιμό του, αλλά και τραύματα στα χέρια που πιθανά οφείλονται στην προσπάθεια του 57χρονου να γλιτώσει χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια των καταστηματαρχών στο Ηράκλειο με φόντο τη θερινή εκπτωτική περίοδο, καθώς οι προσδοκίες των επιχειρηματιών για μεγιστοποίηση του τζίρου κατά την εκκίνηση της εκπτωτικής περίοδου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υψηλά τα ποσοστά των εκπτώσεων, γεμάτα όμως τα ράφια των εμπορικών καταστημάτων, λόγω τόσο της οικονομικής κρίσης, όπως υποστηρίζουν οι καταστηματάρχες, όσο και της μειωμένης τουριστικής κινητικότητας. Μουδιασμένη παραμένει η αγορά του Ηρακλείου με φόντο τη θερινή εκπτωτική περίοδο, με τους καταστηματάρχες να ρίχνουν τις ευθύνες αφενός στην οικονομική κρίση που μαστίζει την πλειονότητα των πολιτών και αφετέρου στην μειωμένη τουριστική κίνηση. Μέτρια προς κακά. Αυτή είναι την παρατεταμένη κρίση. Και ο μειωμένος τουρισμός και η χαμηλή ποιότητα του τουρισμού. Δεν είναι μόνο θέμα μειώσεως, περισσότερο θέμα ποιότητας τουρισμού. Ό,τι ψωνίζουν οι ντόπιοι. Τουρισμό δεν έχει τόσο φέτος. Παρά τα υψηλά ποσοστά των εκπτώσεων, τα ράφια των εμπορικών καταστημάτων παραμένουν γεμάτα, κόντρα στις υψηλές προσδοκίες των επιχειρηματιών για μεγιστοποίηση του τζίρου τους στην εκκίνηση της θερινής εκπτωτικής σεζόν. Καλύτερα σχέση με πέρυσι ή χειρότερα? Χειρότερα. Μέτρια σας λέω προς κακά, δεν υπάρχει κίνηση. Αν και νωρίς, οι έμποροι εκτιμούν ότι σε σχέση με πέρυσι το πρόσημο θα είναι αρνητικό. Επιφυλακτικός εμφανίζεται ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, επισημένοντας πως μέχρι στιγμής η κίνηση δεν είναι η αναμενόμενη, εκτιμώντας μάλιστα ότι αυτό οφείλεται στην μειωμένη ρευστότητα και στις κριτικές αγορές που έχουν δεχτεί μια πίεση προς τα κάτω. Μέχρι στιγμής δεν είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, παρότι το λιανικό εμπόριο σε όλη την Κρήτη και στο Ηράκλειο έχει καλέσει την κοινωνία μέσα από πολύ μεγάλες εκπτώσεις και ποιοτικά προϊόντα. Γνωρίζουμε την πραγματικότητα στην κοινωνία. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν τις υπόλοιπες μέρες. Να ολοκληρωθεί η εκπτωτική περίοδος, η μεγάλη του καλοκαιριού, να κάνουμε μια αποτίμηση των δεδομένων και στο τέλος να πούμε τι έχει γίνει σε συνεργασία με την περσινή περίοδο. Οι Ηρακλειώτες πάντως είναι κάπως φιδωλοί στις αγορές, όπου δίνουν πρώτα προτεραιότητα στις ανάγκες των παιδιών τους σε είδη ρουχισμού και υποδημάτων, ενώ σε δεύτερη μοίρα βάζουν τις προσωπικές τους ανάγκες και δει τις ανάγκες του νοικοκυριού τους, αφού βέβαια πρωτίστως έχουν κάνει μια πολύ καλή έρευνα αγοράς. Την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους υπέβαλε από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκρίτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ο Νικόλαος Μυρτάκης. Έτσι, μετά από 26 χρόνια παραιτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όμως παραμένει στη μεγάλη οικογένεια της Παγκρίτιας Τράπεζας. Την παραίτησή του υπέβαλε από την θέση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκρίτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ο Νικόλαος Μυρτάκης για προσωπικούς λόγους. Μετά από 26 χρόνια, ο κύριος Μυρτάκης παραιτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, παραμένει όμως στην μεγάλη οικογένεια της Παγκρίτιας διατηρώντας τη θέση του Προέδρου στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, ενώ παραμένει και στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Θα μετέχει επίσης σε Συμβουλευτική Επιτροπή, την οποία θα συγκροτήσει στο άμεσο μέλλον η Τράπεζα. Ο κύριος Μυρτάκης είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Τράπεζας, με συμμετοχή στο Διοικητικό της Συμβούλιο από το 1993, ενώ από το 2000 έως το Μάιο του 2017 κατέχει το αξίωμα του πρώτου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξελέγει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17 Μαΐου του 2017 μέχρι τις 2 Μαρτίου του 2018, οπότε και επανεξελέγει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Μετά από 26 χρόνια δημιουργικής πορείας και συμμετοχής στη διοίκηση της Παγκρίτιας Τράπεζας, αισθάνομαι ότι ένας μεγάλος κύκλος έκλεισε με επιτυχία. Η Παγκρίτια σήμερα αποτελεί βασικό στήριγμα της τοπικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες, μετεξελίσσεται, εξυγχρονίζεται, αναπτύσσεται, υλοποιώντας με αξιώσεις το όραμα και τη στρατηγική της.
Είμαι παρόν και θα συνεχίσω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις σε αυτό το όραμα. Ευχαριστώ θερμά τον στρατηγικό επενδυτή για τη σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη της τράπεζας. Στο ίδιο κλίμα ήταν και η δήλωση του Μιχάλη Σάλα, στρατηγικού επενδυτή της Παγκρίτιας. Επιθυμώ από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τον συντοπίτη μου Νίκο Μυρτάκη για την ουσιαστική του συμβουλή στην Παγκρίτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Ο κύριος Μυρτάκης παραμένει εδώ στην οικογένεια της Παγκρίτιας, αν και αποχωρεί από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μετά από μια ευδόκιμη πορεία. Η συνεργασία μας υπήρξε γόνιμη και αποτελεσματική και είμαι σίγουρος πως με την ίδια αφοσίωση και τον ίδιο επαγγελματισμό θα συνεχίσει να υπηρετεί το συνεταιριστικό τραπεζικό τομέα με τις ιδιότητες που διατηρεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την 1η Αυγούστου θα επανασυγκροτηθεί σε σώμα. Πλησιάζουν οι μέρες για τον 13χρονο Χρήστο Ιωάννη, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του και πρέπει άμεσα να χειρουργηθεί σε νοσοκομείο της Βοστόνης. Το ποσό που απαιτείται για την επέμβαση είναι τεράστιο, όμως η οικογένεια του μικρού Χρήστου έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα ανέβρεσης των χρημάτων, ώστε το χειρουργείο να λάβει χώρα στις αρχές του Αυγούστου, όπως προέτρεψαν οι γιατροί. Η κλεψίδρα του χρόνου έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα για τον 13χρονο Χρήστο Ιωάννη, που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και πρέπει άμεσα να χειρουργηθεί σε νοσοκομείο της Βοστόνης. Ωστόσο, το ποσό που απαιτείται για την επέμβαση αγγίζει τα $147,000, ένα ποσό που η οικογένεια δεν μπορεί να καλύψει. Ζητάω τη βοήθεια του κόσμου, ό,τι έχει, όχι με το ζόρι, από το στέρημά του ή το περίσσευμά του, γιατί πρέπει να μαζευτεί ένα ποσό το οποίο είναι της τελευταίας στιγμής και είναι υπέραγκο. Με σκοπό να σταματήσει το πρόβλημα που έχω, ελπίζοντας να μην ξανακάνω άλλο χειρουργείο. Πρέπει να γίνει αυτό το χειρουργείο, γιατί είναι ένα και μοναδικό χειρουργείο και τελειώνει το πρόβλημα το καρδιολογικό του παιδιού μου. Οπότε καταλαβαίνετε, θα φτάσω στα άκρα μέχρι να τα καταφέρω. Η περιπέτεια του Χρήστου Ιωάννη ξεκίνησε σε ηλικία μόλις 2,5 ετών, όταν και υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο Ωνάσιο. Με τα χρόνια ωστόσο, η υγεία του επιδεινώθηκε και η στένωση αορτής από το 66% που ήταν αρχικά έχει φτάσει σήμερα στο 96%. Οδηγίες από τη Βοστόνη, που σταματήσαμε την επίγουσα φάση του χειρουργείου. Τώρα όμως δεν πάει άλλο, πρέπει το παιδί να χειρουργηθεί. Έχουμε φτάσει δηλαδή ένα στάδιο πριν. Καταρχήν πρέπει να είναι συνέχεια επιφυλακτικός, να μην έχει την όθηση, ξέρω εγώ, στο τρέξιμο, στο έντονο γέλιο, στη στεναχώρια. Σε όλα αυτά δηλαδή που επηρεάζουν. Κουράζομαι πολύ εύκολα. Άμα με βάλετε να κάνω άμα είναι να ανεβώ ας πούμε μια σκάλα, θα την ανεβώ σιγά, με βαθιές ανάσες. Έτσι όπως το κάνω και στο σχολείο. Περιμένω όλα τα παιδιά να ανεβούν τη σκάλα για να μην με σπρώχνουν και να μην κουράζομαι. Ναι, θέλω πολύ να παίζω με τους φίλους μου φυσιολογικά. Οι τελευταίες εξετάσεις έδειξαν ότι η κατάσταση του 13χρονου έχει επιδεινωθεί και μάλιστα οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι πρέπει άμεσα να μεταφερθεί στη Βοστόνη για να υποβληθεί σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση. Το χειρουργείο πρέπει να γίνει στις αρχές Αυγούστου και πλέον η οικογένεια του 13χρονου έχει επιδοθεί σε έναν μαραθώνιο εξέβρεσης του τεράστιου αυτού ποσού που απαιτείται. Το έχεις φανταστεί? Να τρέξω, να παίζω μπάλα. Ναι. Ποδόσφαιρο, να παίζω μπάσκετ. Να κάνουμε μια αθώα ψυχή, το οποίο είναι μικρό παιδί και έχει να δώσει πολλά. Μας καλέσανε να πάμε 2 Αυγούστου για πρωί να κάνει προσυλλογικό έλεγχο. Το επισπεύσανε, επειδή έχει μεγαλώσει ο Γιάννης και μάλλον λόγω του ξανακοιτάξαν τις εξετάσεις, έχει επιβαρυνθεί η γεύση. Είναι μεγάλη ανάγκη και γι' αυτό παρακαλώ όσοι μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν. Για εκείνους που επιθυμούν να βοηθήσουν τον μικρό Χρήστο έχει ανοιχτή λογαριασμό στην Παγκρίτια Τράπεζα. Το IBAN του λογαριασμού είναι GR 800 8700 98 901 71 63 690 και τα ονόματα των δικαιούχων είναι Μαρίνα Μιναδάκη και Χρήστος Ιωάννης Ινιωτάκης. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, ο κόσμος να βοηθήσει, αισιοδοξία. Έτσι να μπει ένα τέλος σε αυτό το Γολγοθά.
Εξοντοτική αναμένεται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Τσικουδιά και το Τσίπουρο, εφόσον τεθεί σε ισχύ, καθώς η φορολόγηση των ελληνικών μας αποσταγμάτων θα πολλαπλασιαστεί, με τις συνέπειες για τα γνήσια ελληνικά αλκοολούχα ποτά να είναι ολέθριες. Το τέλος της Τσικουδιάς αλλά και του Τσίπουρου είναι πλέον ορατό αν εφαρμοστεί η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία καλείται η χώρα μας να προχωρήσει στην εξίσωση του φόρου των ελληνικών αποσταγμάτων με όλα τα αλκοολούχα, απειλούμενη σε αντίθετη περίπτωση με κυρώσεις. Εφόσον η χώρα μας προχωρήσει στην εφαρμογή των οδηγιών όπως την υποχρεώνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η φορολόγηση των εθνικών μας αποσταγμάτων θα ενιαπλασιαστεί. Στην καλύτερη δηλαδή περίπτωση, και εφόσον ισχύσει η έκπτωση 50% επί του κανονικού εθνικού συντελεστή, ο φόρος από 59 λεπτά το χιλιόγραμμο θα μετατραπεί σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 5,1 ευρώ το χιλιόγραμμο έτοιμου προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν ισχύσει η έκπτωση, ο φόρος θα αυξηθεί κατά 18 φορές. Στο ποσό των 10,2 ευρώ το χιλιόγραμμο έτοιμου προϊόντος. Οι τιμές αυτές που προσεγγίζουν τις τιμές των εισαγόμενων αλκοολούχων θα καταφέρουν ανεπανόρθωτο πλήγμα στα δεκάδες μικρά και μεσαία αποστακτήρια, αμφιαλωτήρια Τσίπουρου και Τσικουδιάς, αλλά και στα εκατοντάδες μικρομάγαζα ρακάδικα και τσιπουράδικα που στηρίζονται στα φτηνά ελληνικά ποτά. Έχω μπροστά μας μια δύσκολη δικαστική απόφαση, όπου όμως σε απόλυτη συνεννόηση με τους αποσταγματοποιούς Τσικουδιάς και Τσίπουρου θα κινηθούμε συνετά, όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα, με μπροστάρι φυσικά τον αγαπητό κύριο Φραγκιαδάκη και τα μέλη του Συμβουλίου και όλους τους εκπροσώπους Τσίπουρου και Τσικουδιάς ανά την Ελλάδα, για να καταφέρουμε να πετύχουμε το καλύτερο για ένα προϊόν που είναι συνδεδεμένο με την ιστορία, με τον πολιτισμό του τόπου μας. Για το θέμα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, συνάντηση αποσταγματοποιών με τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσιρόπουλο. Ήταν σε πολύ καλό κλίμα, ήταν προετοιμασμένη κυβέρνηση, αν και πολύ νέα, να ζητήσει μια παράταση την οποία θα είναι παράταση προσαρμογής και να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Βγήκαν αρκετά συμπεράσματα. Το Υπουργείο κατάλαβε την κρισιμότητα της απόφασης και πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Όπως τονίζεται σε ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και ανάμεσά τους και ο βουλευτής Ηρακλείου Μανώλης Τυχάκης προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή της απόφασης θα επιφέρει την καταστροφή 6.000 αμβικούχων διήμερων αποσταγματοποιών και θα συμπιέσει το εισόδημα 30.000 αμπελοκαλλιεργητών που διαθέτουν άδειες απόσταξης. Πρέπει πάση θυσία να στηρίξουμε τους αμπελοκαλλιεργητές και μέσω αυτού και αυτούς που ασχολούνται με το Τσίπουρο και την Τσικουδιά που υπάρχουν στη χώρα μας. Και αυτό το κατάλαβε το Υπουργείο. Σε πρώτο χρόνο πάμε τώρα να προσβάλλουμε τη συγκεκριμένη απόφαση και σε δεύτερο χρόνο να δούμε διαδικαστικά πώς θα κινηθούμε για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη επί του θέματος. Το φεστιβάλ που τόσο μας έλειψε επιστρέφει για ένα τριήμερο που θα μας χαρίσει μοναδικές στιγμές και θα κάνει το καλοκαίρι μας ξεχωριστό. Φυσικά πρόκειται για τα Ιακύνθια που πραγματοποιούνται στις 26, 27 και 28 Ιουλίου. Πρόκειται για εκδηλώσεις αφιερωμένες στο μεγάλο ευεργέτη Μιχάλη Σταυρακάκη, ιδρυτή και χρηματοδότη του θρυλικού πλέον Γυμνασίου Ανογείων. Μετά από 2 χρόνια απουσίας, τα Ιακύνθια επιστρέφουν με ένα τριήμερο μουσικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν αφιλοκερδώς σπουδαίοι ερμηνευτές και μουσικοί. Οι φετινές εκδηλώσεις στις πλαγιές του Ψιλορίτη θα δώσουν ξανά την ευκαιρία στους επισκέπτες να θαυμάσουν την μοναδικότητα του τοπίου και να απολαύσουν μια σειρά από σημαντικές συναυλίες. Και ξεκινούμε με ένα αφιέρωμα σε ένα σπουδαίο άνθρωπο που γέννησε η Κρήτη, που ωφέλησε πολύ τον Ψιλορίτη, που έφτιαξε ένα γυμνάσιο από το υστέρημά του το 1955, Μιχάλης Σταυρακάκης. Έχουμε ετοιμάσει τα πάντα, φωτισμούς απίστευτους απάνω, γιατί ονειρικό πράγμα έχει ετοιμαστεί. Μπορείτε να έρθετε απάνω δηλαδή, και να δείτε μια γιορτή πραγματικά του πολιτισμού. Η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν οφείλει κανένας τίποτε, απλώς να πάρει το αυτοκίνητό του και να έρθει πάνω. Θα υπάρχουν λεωφορεία που τους μεταφέρουν από το χώρο του πάρκινγκ, είναι πολύ κοντά. Η περιφέρεια Κρήτη σταθερά προσανατολισμένη στην κατεύθυνση να ενισχύει την παραγωγή και τα φεστιβάλ της Κρήτης. Έτσι και φέτο θα στηρίξει το φεστιβάλ Ιακύνθια, ένα σπουδαίο και σημαντικό φεστιβάλ με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ένα δεντρό εφύτεψε στα Νογιανό Περβόλη και τώρα κάθομάστανε στον Ασιανό του Όλη. Είναι του Αριστείου του Χερέτη, του Γιαλάφτη, και νομίζω ότι αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο τι πραγματικά πρόσφερε ο Σταυρακάκης στα Νόγια και γι' αυτό τον τιμούμε σαν ευεργέτη του χωριού και ευεργέτη της γνώσης βέβαια και του πνεύματος. Οι φετινές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στον μεγάλο ευεργέτη Μιχάλη Σταυρακάκη, ο οποίος σε ηλικία 8 ετών έφυγε από τα Νόγια, εργάστηκε στο εξωτερικό και το 1953 αποφάσισε να ιδρύσει και να χρηματοδοτήσει την δημιουργία του θρυλικού γυμνασίου των Ανογείων. Τα Ιακύνθια είναι μια διαφορετική πολιτισμική εμπειρία.
Είναι μία μίση στον πολιτισμό της φύσης. Εκεί πάνω, στο θεατράκι του Αγίου Ιακύνθου, συντελείται μια ουσιαστική μέθεξη στα έργα τέχνης. Αν ένα παιδί 11,5 χρονών, ξυπόλυτο, αγράμματο, έφυγε στην Ξενιθιά, δεν ξέχασε τον τόπο καταγωγής του και έκανε αυτό το μεγάλο πνευματικό ίδρυμα, πολύ περισσότερο οι 2.000 περίπου αποφοιτήσαντες από αυτό το γυμνάσιο είναι σε θέση να κάνουν πράγματα παρόμοια ή περισσότερα από αυτά που έκανε ο Μιχάλης Σταυρακάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η θερμοκρασία σε κεντρική και βόρεια Ευρώπη σκαρφαλώνει σε πρωτοφανή για την περιοχή επίπεδα και ο καύσωνας που σαρώνει τη Γαλλία απειλεί το θολωτό τρούλο της κατεστραμμένης από τη φωτιά Παναγίας των Παρισίων. Στην Βρετανία, ο Μπόρις Τζόνσον καρατόμησε 17 υπουργούς και διόρισε υπουργό τον αδερφό του, ενώ σε νέα πυραυλική δοκιμή προχώρησε η Βόρεια Κορέα. Τέλος, στην Τουρκία, ο Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου διεμήνυσε ότι η Άγκυρα αναστέλει τη Συμφωνία Επανεισδοχής που είχε συνυπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θερμοκρασία σε κεντρική και βόρεια Ευρώπη σκαρφαλώνει σε πρωτοφανή για την περιοχή επίπεδα, μετατρέποντας τη γυραιά Ήπειρο σε καυτή Ήπειρο. Κάτοικοι και τουρίστες σε πόλεις που μόνο συνηθισμένες δεν ήταν σε τέτοιους βαθμούς ηλιοφάνειας προσπαθούν να βρουν λίγες ανάσες δροσιάς είτε σε σκιερά μέρη είτε γύρω από τα συντριβάνια. Κάποιοι πιο τολμηροί απολαμβάνουν τις βουτιές τους μέσα σε αυτά. Όμως αυτή η θερινή ευδαιμονία δεν θα έπρεπε να ευχαριστεί κανέναν. Αντίθετα, όπως προειδοποιούν επιστήμονες, η υπερβολική ζέστη αποτελεί μια πολύ επικίνδυνη έκφανση της κλιματικής αλλαγής. Ο καύσωνας που σαρώνει τη Γαλλία θέτει τον κίνδυνο να επιταχυνθεί η κατάρρευση του θολωτού τρούλου της κατεστραμμένης από τη φωτιά Παναγίας των Παρισίων. Ο επικεφαλής αρχιτέκτονας του Καθεδρικού Ναού Φιλίπ Βιλνεύ ανησυχεί για το τι μπορεί να συμβεί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι θόλοι μπορεί να καταρρεύσουν. Η Παναγία των Παρισίων κινδύνευε να καταστραφεί ολοσχερός από την πυρκαγιά, σε εξέλιξη όμως είναι οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου. Την ημέρα που ο Μπόρις Τζόνσον ανέλαβε και επίσημα την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, άρχισε το ξεκαθάρισμα στο Υπουργικό Συμβούλιο με αποπομπές και παρετήσεις. Πριν καν πάει ο Μπόρις Τζόνσον στη Βασίλισσα Ελισάβετ προκειμένου να πάρει και επίσημα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, είχαν αρχίσει οι παρετήσεις υπουργών, οι οποίες και συνεχίστηκαν ενώ άλλοι αποπέμφθηκαν. Συνολικά 17 υπουργοί έφυγαν σύμφωνα με τον Guardian, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Ανάμεσα σε αυτούς που υποχρεώθηκαν σε παρέτηση είναι ο Τζέρεμι Χαντ, αντίπαλος του Τζόνσον για την ηγεσία των συντηρητικών. Ο Χαντ ήθελε να παραμείνει στην κυβέρνηση ως υπουργός εξωτερικών, αλλά ο νέος πρωθυπουργός του πρότεινε διαφορετικό ρόλο, κάτι που ο ίδιος απέρριψε και έτσι παρετήθηκε. Ο Μπόρις Τζόνσον ανέθεσε στον μικρότερο αδερφό του, Τζο Τζόνσον, θόκος στη νέα κυβέρνηση, διορίζοντας τον Υπουργό Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η οποία δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης από την Downing Street. Δύο πυράβλους μικρού βεληνεκού εκτόξευσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας από περιοχή στην ανατολική της ακτή. Αυτή είναι η πρώτη δοκιμή πυράβλων μετά τη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκούν, όταν συμφωνήθηκε να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την αποπυρηνικοποίηση. Η κίνηση θεωρείται ένδειξη της αντίδρασης της Πιόγκιανγκ για τα προσεχή κοινά στρατιωτικά γυμνάσια των Αμερικανικών και Νοτιοκορεατικών ένοπλων δυνάμεων τον Αύγουστο. Το Υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας προέτρεψε την Pyongyang να σταματήσει να προβαίνει σε ενέργειες που δεν βοηθούν να αποκλιμακωθεί η ένταση, χαρακτηρίζοντας τη νέα δοκιμή απειλή. Την αναστολή της Συμφωνίας Επανεισδοχής που έχει συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ως αντίπεινα στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, η Άγκυρα, αντιδρώντας στις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των δραστηριοτήτων της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ, ανακοίνωσε ως αντίπεινα ότι σταματά την εφαρμογή της συμφωνίας, βάσει της οποίας υποχρεούνταν να δέχεται πίσω στην Τουρκία και να επαναπροωθεί στις πατρίδες τους μετανάστες από ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτες και δεν έχουν καμία αξία για την Τουρκία. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε μέτρα με τα οποία αναστέλλονται διμερείς επαφές για διάφορα ζητήματα και μείωση της χρηματοδότησης προς την Άγκυρα εξαιτίας των γεωτρήσεων στα ανοιχτά της Κύπρου.
Στην άλλη όψη της διεθνούς επικαιρότητας τώρα, στο ντέρμπι της Πάνας, όπως ονομάστηκε, που έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο στο Μανχάταν, έκλεψαν την παράσταση 6 μπόμπυρες που έβαλαν τα δυνατά τους για την πρώτη θέση. Παράλληλα στην Τσεχία, σκηνοβάτες που συγκεντρώθηκαν από 40 χώρες έλαβαν μέρος σε φεστιβάλ σκηνοβασίας περπατώντας σε σκηνιά δεμένα σε βράχους, με φόντο ένα μαγευτικό και απόκοσμο τοπίο. Τέλος, προς πώληση τίθεται η Rolls-Royce της Elizabeth Taylor, με την αξία της να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Μπορεί ο καύσωνας να ανάγκασε τις αρχές στη Νέα Υόρκη να ακυρώσουν τον μαραθώνιο, αλλά τίποτα δεν σταματάει τα μωρά. Σε ξενοδοχείο του Μανχάταν, 6 μπόμπυρες έβαλαν τα δυνατά τους στο ντέρμπι της Πάνας, το οποίο κέρδισε με άνεση ο 14 μηνών Λούκας Χο από το Staten Island. Σε σκηνιά χαλαρά δεμένα από βράχους στα βόρεια της Τσεχίας περπάτησαν γενναίοι σκηνοβάτες το Σάββατο, ενώ άλλοι έκαναν την εξάσκησή τους πιο κοντά στο έδαφος. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι από 40 χώρες συμμετείχαν στο φεστιβάλ σκηνοβασίας. Ο 21 ετών Γκλάλοκ Μοντεζούμα από το Μεξικό δήλωσε ότι ποτέ δεν είχε ξανασχοληθεί με κάποιο παρόμοιο σπορ, αλλά το απόλαυσε. Προς πώληση είναι η Rolls-Royce της Elizabeth Taylor, την οποία η ηθοποιός απέκτησε το 1960. Υπάρχουν μόνο 20 τέτοια μοντέλα σε όλο τον κόσμο και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε μόνο 2 ιδιοκτήτες. Η αξία του υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τις 600.000 ευρώ. Το αυτοκίνητο είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχει λίγο πάνω από 60.000 χιλιόμετρα. Προς πώληση είναι και μια Ferrari που απέκτησε η Taylor το 1964. Αναμένεται να πωληθεί προς 450.000 ευρώ σε δημοπρασία, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη στις 6 Αυγούστου σε ξενοδοχείο κοντά στο σπίτι που έμενε η ηθοποιός με τον σύζυγό της, Eddie Fisher. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση μέχρι το καλοκαίρι του 2022 του 23χρονου αμυντικού Παναγιώτη Δελιγιαννίδη. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Basket League, από την οποία απουσίαζε ο Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ Όφη ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή του Παναγιώτη Δελιγιαννίδη, με τον 23χρονο αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης. Ο Παναγιώτης Δελιγιαννίδης άρχισε την καριέρα του στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και το προηγούμενο καλοκαίρι ήρθε στον Όφη ως δανεικός. Αποτέλεσε σημαντική προσθήκη στην αμυντική γραμμή της ομάδας και συνέβαλε στην προσπάθειά της για παραμονή Super League. Μέτρησε συνολικά 9 συμμετοχές με 674 αγωνιστικά λεπτά και 11 κλεψίματα μπάλας, ενώ πέτυχε 2 γκολ απέναντι σε Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης. Ο Δελιγιαννίδης μετέβηκε άμεσα στην Ολλανδία προκειμένου να σωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εκεί που η ομάδα του Ηρακλείου δίνει απόψε το πρώτο τελευταίο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Έμεν. Ο Γιώργος Σίμος δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Αντίλ Λαμπί, Κρις Μπράουν και Θανάση Ντίνα, οι οποίοι ακολουθούν το πρόγραμμα. Παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Basket League, το οποίο θα διεξαχθεί χωρίς τον Ολυμπιακό, τη θέση του οποίου πήρε στην κληρωτίδα η ομάδα Α, αφού δεν έχει αποσαφινιστεί ποια ομάδα θα καλύψει το κενό των Ερυθρόλευκων. Το πλεονέκτημα για την τρίτη θέση της ανόδου βρίσκει στην Καρδίτσα, η οποία καλείται να πάρει άμεσα αποφάσεις. Αν απαντήσει αρνητικά, όπως έκανε ήδη η Καστοριά, τότε το εισιτήριο για τη νέα σεζόν της Basket League θα δοθεί κατόπιν απόφαση της πενταμελούς επιτροπής που έχει ήδη συσταθεί. Η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου με τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την ΑΚ και του Άρη με τον ΠΑΟΚ να ξεχωρίζουν. Αναλυτικά, το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Άρης ΠΑΟΚ, Περιστέρι Ηρακλής, Κολοσσός Πανιόνιος, Ιωνικός Νίκης Λαύριο, η ομάδα που θα καλύψει το κενό με τον Προμηθέα Πάτρας και Ύφιστος Λίμνου, Ρέθμινο Κρέτα Kings. Και είχαμε μια μακρά συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα και σε βάθος. Αυτό που σίγουρα έχω να σας πω είναι ότι ξεκινήσαμε μόλις σήμερα μια δουλειά συνετή, οργανωμένη, με καλές προθέσεις, διότι χάνει γνωριζόμαστε και από τα παλιά. Βάλαμε τα θεμέλια για να πάμε μπροστά. Πιο μπροστά και πιο ψηλά το ελληνικό μπάσκετ. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα το επιτύχουμε. Και είμαι βέβαιος διότι μπορώ να διαβάσω προθέσεις ανθρώπων και εδώ υπάρχουν προθέσεις καθαρές.
Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.